Έχουμε την κυρία Βόζεμπερκ σήμερα στην Κόρινθο, τη γνωστή δικηγόρο, την υποψήφια ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Βόζεμπερκ είναι ένα γνωστό κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει διατελέσει βουλευτής με πλούσιο βιογραφικό στο ενεργητικό της. Έχει δώσει μάχες στη Βουλή, αυτή τη στιγμή καλείται και ελπίζουμε να τα καταφέρει να δώσει μάχες στην Ευρωβουλή. Η κυρία Βόζεμπερκ έχει εκείνη τις περγαμηνές, έχει τη γνώση την ελληνική να τη μεταδώσει στην Ευρώπη. Η κυρία Βόζεμπερκ ενημερώθηκε από τους συνεργάτες μου και κλιμάκια της Νομαρχιακής Επιτροπής. Κάναμε περιοδίες, ξεκινήσαμε από την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων, των Ιστιών, πήγαμε στο Λουτράκι. Είμαστε στην Κόρινθο, θα κατευθυνθούμε στο Κιάτο, θα πάμε μέχρι το Ξυλόκαστρο και θα καταλήξουμε στην Εμαία, όπου θα τελειώσει και η περιοδία μας. Ενημερώθηκε για όλα τα θέματα, διεξοδικά, τα αγροτικά, τα τουριστικά. Θα σας ενημερώσει και ίδια για τον τρόπο που θα ήθελε να πολιτευτεί. Το διακύβημα των εκλογών είναι ένα. Ποιους πρέπει να στείλουμε στην Ευρωβουλή. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, είναι οι άξιοι, οι άνθρωποι με το όραμα, οι άνθρωποι με την παιδεία που θα πρέπει να εκπροσωπήσουν τα νέα τα παιδιά του τόπου μας. Τα νέα τα παιδιά έχουν ανάγκη από νίκες. Τις νίκες, κυρία Βόζεμπερκ, θα τις φέρουμε εμείς, θα τις φέρουμε εμείς οι Κορίνθοι. Η Κορινθία είναι ένας πλούσιος τόπος, ένας ευλογημένος τόπος. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην Κορινθία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τον κύριο Δημητρόπουλο και τους συνεργάτες του. Ήταν εξαιρετικά φιλόξενοι, αλλά κυρίως ήταν ενημερωτικοί, κατατοπιστικοί. Κάθε υποψήφιος ευρωβουλευτής οφείλει να διατρέξει όλη την επικράτεια. Προσωπικά είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά τα προβλήματα του τόπου. Η Κορινθία, ο νομός, είναι ένας νομός που ευημερεί σε κάποιο βαθμό, αλλά έχει και κοινωνικές τάξεις που υποφέρουν από την κρίση. Οφείλουμε οι ευρωβουλευτές μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την νομοθεσία που εκπονείται εκεί να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί από την κρίση και κυρίως η κεντρική εξουσία να στέρξει στα προβλήματα των νομών της επικράτειας, διότι πραγματικά και στον τόπο σας και σε άλλες περιοχές που έχουμε την τιμή να επισκεφτόμαστε στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτα απ' όλα να μιλούμε με τους πολίτες, να ακούμε τα προβλήματά τους και εμείς να ενημερώνουμε ότι είναι μία πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, διότι η Ευρωβουλή την επόμενη μέρα αποφασίζει κυριαρχικά για την νομοθεσία που θα υπάρχει στον τόπο μας. Γι' αυτό και οι 21 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπούν την Ελλάδα πρέπει να συμπληρώνονται από το καλύτερο δυναμικό του τόπου. Πλέον η ψήφος ανήκει στον πολίτη, ο οποίος έχει και την ευθύνη απέναντι στον βουλευτή. Ιδρύεται μια αμφίδρομη σχέση. Οι βουλευτές από την επόμενη κιόλας ημέρα οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες για το έργο στο οποίο έχουν σταλεί να εκπληρώσουν και να ανταποκριθούν σε εκείνες τις προϋποθέσεις που οι Έλληνες πολίτες απαιτούν για την εκπροσώπησή τους στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι μια μεγάλη οικογένεια. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα θεωρείται το αδικημένο παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν το δικαιούται, δεν το αξιώνει. Αξιώνει μια ίση μεταχείριση και κυρίως η Ελλάδα που έχει φέρει τον πολιτισμό και τη δημοκρατία στην Ευρώπη πρέπει και εκείνη επί ίσης όρης να αντιμετωπίζεται με τις άλλες χώρες. Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, του Βορρά που ευημερεί και του Νότου που υποφέρει, δεν μας αξίζει. Ο χρόνος και ο λόγος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επόμενη μέρα στην οποία θα αξιώσουμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη, να έχουμε την επόμενη μέρα την Ευρώπη που θέλουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος των γενεών και των παιδιών και των εγγονών μας. Οι ευρωεκλογές, οι επικείμενες στις 25 Μαΐου, είναι η σημαντικότερη εκλογική αναμέτρηση από τη μεταπολίτευση. Και το λέω διότι η νομοθεσία της Λισαβόνας, η συνθήκη της Λισαβόνας που ισχύει εδώ και 2 χρόνια δίνει τη δυνατότητα της νομοθετικής παρέμβασης όλων των κρατών μελών για νομοθετικές πρωτοβουλίες που εξυπηρετούν τα κράτη-μέλη. Είναι ο στόχος μας να επιλεγεί ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Jean-Claude Juncker, κάτι το οποίο υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι δεν δικαιούνται να απόσχουν από την εκλογική αναμέτρηση. Τυχόν ποσοστό αποχής θα δώσει το μήνυμα στην Ευρώπη είτε ότι γυρίζουμε την πλάτη, είτε ότι δεν υπολογίζουμε τη δύναμη και την ισχύ της και την ανάγκη που έχουμε ως μια μεσογειακή χώρα να
περιβαλλόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους όρους που ορίζει η ιδρυτική διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ρομπέρ Σουμάν, που μιλούσε για αλληλεγγύη και ισότητα. Αυτό μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Θα πολεμήσουμε, θα εργαστούμε σκληρά για να το επιτύχουμε, με τον πρόσθετο λόγο ότι για μας είναι αναγκαία μια κοινή αμυντική πολιτική, μια εξελιγμένη μεσογειακή πολιτική, μια αγροτική πολιτική, όλες εκείνες οι πολιτικές που θα ευνοήσουν τις ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας μας. Ας ληφθεί υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2014-2020 είναι 245 εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση της Ελλάδος και βεβαίως επειδή πρόκειται περί συγχρηματοδότησης, η Ελλάδα θα συμμετείχει μόνο με 5%, κάτι το οποίο σημαίνει ότι άνοιξε επιτέλους η οδός της ανάπτυξης, εφόσον η κυβέρνηση μέχρι σήμερα απέδειξε ότι μπορεί να πετύχει νίκες μέσα σε ένα δύσκολο δρόμο, σε κοινωνικές ομάδες που υποφέρουν και παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε κατά την τετραετία αυτή, τη διετία επί Νέας Δημοκρατίας, να λάβει πολύ σκληρά μέτρα. Η ανάπτυξη είναι το επόμενο στοίχημα. Η ανάπτυξη της Κορινθίας είναι το στοίχημα που θα πρέπει να κερδιθεί. Οι νέοι άνθρωποι της Κορινθίας θα πρέπει να βρουν τους συμμάχους εκείνους στην Ευρωβουλή, όπου θα παντρέψουμε την κορινθιακή μαεστρία, το κορινθιακό μυαλό, με την προοπτική της Ευρώπης για κάτι καλύτερο, για κάτι καλύτερο για το μέλλον των παιδιών μας κυρίως. Τα νέα από τα παιδιά αυτού του τόπου έχουν ανάγκη από στήριξη. Όπως σας είπα και πριν, το διακύβημα είναι ποιοι θα πρέπει να είναι. Η κυρία Βόζενμπεργκ έπεισε σήμερα πως είναι μία από τις καταλληλότερες επιλογές για να στηριχθούν τα νέα τα παιδιά της Κορινθίας, των ορεινών και των παιδινών περιοχών της περιοχής. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω, θέλω να την ευχαριστήσω για το πέρασμά της από την πόλη. Θα ήθελα να της ευχηθώ ότι οι Κορίνθοι θα σας περιμένουν περισσότερες φορές στο μέλλον, ως Ευρωβουλευτή πλέον. Είμαστε εδώ με σκοπό και εμείς να σας φανούμε χρήσιμοι, αλλά και εσείς στην κορινθιακή κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω λέγοντας το εξής. Η ομιλούσα, είμαι μαχόμενη δικηγόρος επί 30 χρόνια, έχω μάθει να δίνω μάχες και το λέω σε εσάς που είστε αξιόμαχος. Να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία και να σας πω ότι είναι τιμή για οποιονδήποτε υποψήφιο να πάρει ψήφους από όλη την Ελλάδα. Η Κορινθία με αγκάλιασε με τη φιλοξενία της. Διεκδικώ έναν από τους 4 σταυρούς. Φυσικά ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος είναι στον πολίτη και στην Κόρινθο και σε όλη την άκρη της Ελλάδος. Και να πούμε ότι οι Έλληνες δεν είναι αυτό που παρουσίασαν κάποιοι κατά το παρελθόν, άνθρωποι που έχουν μάθει να μην δουλεύουν και να αναπαύονται. Είναι άνθρωποι της παραγωγής, της δημιουργίας και του αποτελέσματος, κάτι που επιτέλους πρέπει να το αναγνωρίσει εμπράκτως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το στηρίξει κατά το λόγο που εμείς έχουμε αξιώσεις και τις διεκδικούμε και δεν είμαστε ούτε επέτες, ούτε ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Η Ελλάδα ήταν και είναι πρώτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο αξιών, αρχών, δημιουργικότητας και αποτελέσματος. Τι έγινε, μάνα μου, εντάξει, πώς πάει. Είμαστε παλιοί συναγωνιστές.